Σημαντική αύξηση έχει παρατηρηθεί στην εμφάνιση των λύκων σε περιοχές του Δήμου Σουφλίου. Αναλυτικότερα στο Τυχερό, μόνο τον τελευταίο μήνα οι κυνηγοί της περιοχής έχουν χάσει 10 εκπαιδευμένα σκυλιά, καθώς οι λύκοι επισκέπτονται ολοένα και συχνότερα τις παιδινές εκτάσεις για να βρουν τροφή. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους λύκους. Μας τρώνε τα σκυλιά τα κυνηγητικά που τα φυλάσσουμε σαν τα μάτια μας. Πάμε στο κυνήγι και τα χάνουμε. Και τα βρισκίνουμε μόνο τα κόκαλα. Αυτό ισχύει μόνο για εσάς ή και άλλοι κυνηγοί έχουν? Μέρα στιγμής έχω φάει περίπου 50 σκυλιά εδώ στην περιφέρεια, στο Δήμο Τυχερού, Σουφλίου. Συλλόγος κάνει, αλλά δεν βρίσκει ανταπόκριση. Μπαίνει το BVF, μπαίνουν οι ζωόφιλοι και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τα μέλη του Κυνηγητικού Συλλόγου Σουφλίου υποστηρίζουν ότι οι λύκοι έχουν αυξηθεί σημαντικά σε αριθμό και λόγω δυσκολίας έβρεσης τροφής στο βουνό κατεβαίνουν στα παιδινά, αγνώνουν τα υπόλοιπα ζώα και επικεντρώνονται στα κυνηγόσκυλα. Συνολικά έχουν χαθεί 50 εκπαιδευμένα σκυλιά. Και οι λύκοι δεν πάνε στα ζώα να φάνε πρόβατα και κατσίκια, οι αγελάδες. Εκεί που κυνηγάει το σκυλί το κάνουν καρτέρ και το τρώνε. Για κρέας. Και όταν πηγαίνουμε το βρισκίνουμε το GPS, βρισκίνουμε μόνο το GPS και τα κόκαλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό συμβαίνει συχνά εδώ? Συχνά. Τώρα αυτό το μήνα που βγήκαμε για προπόνηση πριν ανοίξει η σεζόν, έχουν χαθεί 10 σκυλιά. Εσύ τι πιστεύετε κατεβαίνουν οι λύκοι στα παιδίνα? Δεν ξέρω, αυτοί οι λύκοι είναι... τους έχουν τρέψει με σκυλιά και τρώνε σκυλιά. Γιατί να μην πάνε στα ζώα τα άλλα? Εσείς λέτε ότι αυτό συμβαίνει τώρα επειδή οι λύκοι δεν έχουν να φάνε ή επειδή έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους όμως? Και έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους και οι λύκοι αυτοί έχουν μάθει να τρώνε σκυλιά. Δεν έχουν μάθει να τρώνε κρέας, γίδας, πρόβιο, αγελαδινό ή χοιρινό. Οπότε αντιμετωπίζετε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι? Και είναι τεράστιο το πρόβλημα εδώ στην περιοχή Σουφλίου, του Δήμου Σουφλίου, και πρέπει κάτι να γίνει.